Καλημέρα. Καλημέρα Τάσο, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο θέμα που έχει ξεσπάσει και μάλιστα έχετε και κάποια ανάρτηση στο Facebook, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε για την υπόθεση αυτή που ταλαιπωρεί όλη τη χώρα και μάλιστα εμπλέκουν και συνδημότες του Δήμου της Αλεξάνδρειας, έτσι, τον Υφυπουργό, τον Πρόεδρο της τοπικής ΝΟΔΕ, συγγνώμη, της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Τάκη. Λοιπόν, δημοσιεύματα σε πανελλήνιας εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, είδαμε τα ονόματα των δύο. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς το θέμα το ξέραμε ως γιατροί και ως ενδιαφερόμενοι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί και εμείς εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον έχουν παγώσει οι δραστηριότητες μας ουσιαστικά. Τα ιατρία μας υπολειτουργούν, είτε γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς για ένα λόγο το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε, είτε γιατί δεν έχουμε και υλικά για να δουλέψουμε, υλικά προστασίας. Δεν είναι καλυμμένα απόλυτα στα ιατρία. Έκανε κάποιες προσπάθειες, είναι αλήθεια, η κυβέρνηση, έκανε προσπάθειες και ο τοπικός ιατρικός σύλλογος, πάρα πολύ φιλότιμες. Παρ' όλα αυτά τα υλικά μας είναι λίγα και έτσι τα ιατρία μας υπολειτουργούν. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτή η ιστορία με την τηλεκατάρτιση πρόκειται περί μιας γλαροτραγωδίας κατά τη γνώμη μου. Γιατί για να μην υπάρξει απευθείας αποζημίωση των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών, έτσι, από θεματικά του κράτους όπως και θα έπρεπε, θα ήταν το λογικό να γίνει, η κυβέρνηση μας έκανε ουσιαστικά όλους συνενόχους εντός εισαγωγικών σε μια περίπου αερετζίδικη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία το γνωρίζαμε εδώ και μέρες, εδώ και 10-15 μέρες είχε αποκαλυφθεί αυτό. Εμείς το ξέραμε ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, έτσι, ότι λίγες εταιρείες θα λιμένονται ένα ποσό περίπου 88 εκατομμύριων ευρώ. Και αυτό με αντάλλαγμα ένα αναγκαστικό σιωπητήριο αξιοπρέπειας από συναδέλφους, από επιστήμονες, από καταρτισμένους ανθρώπους, για να εκπληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι βασικές τους ανάγκες. Υπάρχουν άνθρωποι στον κλάδο μας, στους δικηγόρους, σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, οι οποίοι φυτοζωούσαν έτσι κι αλλιώς, ήταν στα πρόθυρα της ανεργίας έτσι κι αλλιώς, όλα τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι η κατάστασή τους επιδεινώθηκε δραματικά με την κρίση αυτή, την υγειονομική που ζούμε τον τελευταίο 1,5 μήνα. Νίκο. Ναι. Καλημέρα, ο Στέλιος είμαι, ο Κουρδιάκος. Χρόνια πολλά. Κοίταξε, είναι ένα θέμα τεραστίων διαστάσεων. Δεν είναι μόνο το μέγεθος των χρημάτων που είναι, εντάξει. Είναι η πρακτική της κυβέρνησης αυτής εν μέσω πανδημίας, εν μέσω ταλαιπωρίας πολιτών, εν μέσω οικονομικών καταστροφών. Κάποιοι και υπουργός εμπλεκόμενος, ο Βρούτσης δηλαδή, φροντίζουν να εξασφαλίσουν κάποιες αρπαχτές για τους κολλητούς τους, έτσι, γιατί εμπλέκεται και η σύμβουλος του κυρίου Βρούτσι στα κεντρικά γραφεία, όπου και αυτή ο σύζυγός της, ξέρω εγώ, τα λοιπά, έχει αυτό τις πλατφόρμες αυτές. Ναι, το διαβάσαμε. Έτσι. Ναι. Ένα θέμα είναι αυτό. Θέλω να δώσει την πολιτική διάσταση, δηλαδή, όχι τώρα σαν γιατρός. Και το δεύτερο είναι για τον ιατρικό σας σύλλογο, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχει έγγραφο που ο πρόεδρος σας, πώς λέγεται, εξαδάκτυλος, πώς λέγεται, τέλος πάντων, ζητάει και αυτός προμήθεια, όχι για τον εαυτό του, για τον ιατρικό σύλλογο. Πάμε σε δεύτερη ξεφτύλα δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πώς δεν είναι ακριβώς. Ζητά ένα ποσοστό από τα χρήματα αυτά να πάνε στον ιατρικό σύλλογο. Δεν ζητάνε οι ιατρικοί σύλλογοι λεφτά. Δεν ζήτησαν οι ιατρικοί σύλλογοι λεφτά. Έφεραν το θέμα προς συζήτηση από ό,τι φαίνεται. Τώρα, Νίκο, σε παρακαλώ. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μέσω του Προέδρου έκανε εισήγηση στους λοιπούς. Απλώς δεν έγινε αποδεκτό. Δεν έγινε αποδεκτό αυτό. Ναι.
Δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν έγινε αποδεκτό. Το ζήτημα εδώ πέρα δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει εμέσως με τον Πανελλήνιο Ιατρικό. Το μέγιστο όμως ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση, αφού αναφέρει στο ζήτημα του Πανελλήνιου Ιατρικού, είναι ότι για να σιωπήσουν, είναι αυτό που σου είπα και πριν, για να υπάρξει υποχρεωτικό σιωπητήριο και των γιατρών και υποχρεωτική συνένεση και του Πανελλήνιου Ιατρικού αλλά και των τοπικών ιατρικών συλλόγων, οι άνθρωποι οι οποίοι κρύβονταν από πίσω και ήθελαν να κάνουν αυτή την πίσνα ουσιαστικά με την ιστορία αυτή, ουσιαστικά δώσαν ένα μπαχτίσι, έτσι, και στους συνδικαλιστικούς φορείς των γιατρών. Αυτό είναι το ζήτημα και το σκάνδαλο στην υπόθεση. Ένα από τα σημεία. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα το ζήτημα, πρόκειται περί μιας, κατά τη γνώμη μου, περί μιας αήθειας. Διότι μόνο έτσι και μιας ανηθικότητας, που είναι πραγματικά εξοργιστική για μένα, διότι δεν γίνεται, όπως είπες, εν μέσω μιας τέτοιας κατάστασης, πρωτοφανούς που ζούμε όλοι, μια τέτοια τεράστια υγειονομική παγκόσμια κρίση, μια τέτοια οικονομική κρίση, η οποία θα ξεπεράσει, όπως λένε οι οικονομολόγοι, οι ειδικοί, την κρίση το κράτο 29, η ύφεση θα φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, η ανεργία κτλ. Και έρχεσαι εσύ να μοιράζει χρήματα σε ημετέρου εν μέσω μια τέτοια κατάσταση, αυτό μόνο ω ανηθικότητα μπορώ να το χαρακτηρίσω, και μόνο ω αήθεια. Ωραία. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι και χειρότερα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Από την άλλη πλευρά, πώς βλέπεις τη σιωπή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον ομό Ημαθίας, όπου πρωταγωνιστεί εν μέρη σε αυτή την ιστορία? Αυτό πρέπει κάποια στιγμή προκαλεί εντύπωση πραγματικά. Μου προκαλεί εντύπωση πραγματικά το ότι εδώ και μέρες που σέρνεται το θέμα, εχθές που ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία και ήρθαν οι αποκαλύψεις και φτάνουν στο σημείο το ίδιο το Μαξίμου να πάρει πίσω αυτή την ιστορία, δεν βγήκε ένας να κάνει μία δήλωση, να πει κάτι. Να πει ένα επιχείρημα, να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς. Αυτό πραγματικά που μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Κοίταξε, δεν αποκλείεται. Οι δεξιοί έχουν μια νοοτροπία διαφορετική. Μπορεί να το θεωρούν απλώς ότι είναι μια δουλειά, ας πούμε. Γιατί αυτοί έχουν μια λογική προσέγγιση των πραγμάτων διαφορετική από τους λοιπούς πολίτες. Δεν είναι εύκολο να είσαι δεξιός, ας πούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ναι, εντάξει, δεν διατέλεσα ποτέ δεξιός. Εντάξει, τώρα. Αυτό το προνόμιο. Μου φαίνεται πραγματικά εξοργιστικό και ανήθικο. Ωραία, όλες τις ευθύνες που φυσικά υπάρχουν στο αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, στο Βρούτσι, στον Άδωνη που γελούσε χθες στα τηλεπαράθυρα και προσπαθούσε να μας πείσει. Ναι, είναι χιδαίοι, γι' αυτό σου λέω τώρα. Μην με παρεξηγείς, το λέω. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα οι άνθρωποι. Ναι, χιλιάδες επιστήμονες του στείλανε mail για να τον πούνε και ευχαριστώ για την τηλεκατάρτιση. Μιλάμε για πράγματα εξοργιστικά και αστεία πραγματικά. Μάλιστα. Νομίζω θα επανέλθουμε πάλι, Νίκο, στο θέμα. Αν ναι. Να προσθέσεις κάτι. Ναι. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Υπάρχει μια ικανοποίηση βέβαια ότι η κυβέρνηση τελικώς το απέσυρε. Αλλά βέβαια υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες προφανέστατα και αυτές πρέπει να αποδοθούν. Μάλιστα. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Νίκο, εδώ έχουμε και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Κουγιανό που λέει: κύριε Μπρουσκέλη, να χαίρεστε, λέει, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σας, που ζητούσε αβάντα από τα ΙΕΚ 70 ευρώ το κεφάλι, 50 από τους γιατρούς και 20 για τους συνδικαλιστές. Δεν έχω να πω τίποτα. Εντάξει, το εξήγησε ο Νίκος. Δεν συμφωνεί ο Νίκος με τέτοια πράγματα. Δεν είμαι συνδικαλιστής, δεν διατέλεσα ποτέ στο Ιατρικό Σύλλογο συνδικαλιστής. Πάντως, να πούμε τον κύριο που γράφει αυτό, ότι η πλειοψηφία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου απέρριψε αυτή την πρόταση. Αυτό τουλάχιστον. Είναι πρόταση, αν μπορεί να χαρακτηρίσει την πρόταση αυτό το πράγμα. Αυτό τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό, το ότι η πλειοψηφία των γιατρών απέρριψε μια τέτοια πρόταση. Ναι, έστω και έτσι την απέρριψε. Έστω και κατά αυτόν τον τρόπο την απέρριψε και αυτό είναι θετικό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν ναι, έχεις όχι, κάτι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νίκο, σε καλημερίζουμε και μπορεί να χρειαστεί να επανέλθουμε πάλι. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Νίκο. Καλή συνέχεια.